Αγία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάσει και νεκρό Χριστός, ο αληθινός Θεός μόνο. Τες πρεσβείες της Παναχράμ και Παναμού Μεγίες αυτού Μητρός, δυνάμεις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπρανίου δυνάμεις σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιώνων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγιώνων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερορμών, των Αγίης Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μυρσιτικίου του Δαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμου, Ελευθερίου και Κοσμάτου του Λου, των Αγίων Νεομαρτύρων Ιωάννου και Κονίτσης και Γεωργίου και Ιωαννίνης Αθλήσαν, των Αγίων Δόξων Ιου Μάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερολιμών, Αρσενίου του Καποδόπου Παϊσίου του Αγιορίτου και Ιαπόγου του Ενεμπία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίου και Άρης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα, και το Αγίου Πατρός ημών, Παϊσίου Μετάλλου, όχι την Ελληνική και την Υγείς Πατρός ημών. Βρίσκομαι εδώ στην περιοχή σας, χθες ελέγξαμε το γάμο, το διψούμε
και σήμερα τελέσαμε το μυστήριο Χριστίας Ευχαριστίας. Όπως είπε ο αδερφός μου, έχω 42 χρόνια κληρικός από το 80. Πέρασαν τόσο γρήγορα, με μεγάλες δυσκολίες, γιατί και η περιοχή μας εκεί που διαγωνώ στην Κόνιτσα είναι πολύ ολιγάνθρωποι. Έχουν φύγει άνθρωποι από τα χωριά, έχουν φύγει πάρα πολύ για την άλλη ζωή και συνεχίζουν να φεύγουν για την άλλη ζωή πάρα πολλοί άνθρωποι. Να σκεφτείτε μόνο ότι στο Δήμο Κονίτσης που ανήκουν 40 χωριά, γίνονται κάθε χρόνο περίπου 100 κηδείες και δεν γεννιούνται 10 παιδιά. Ξεχάσαμε το μυστήριο του γάμου και των βαπτίσεων. Εγώ που είμαι στην Κόνιτσα, στο Μητροπολιτικό Ναό στην Κόνιτσα, αν κάνω 1-2 γάμους ή 3-4 βαπτίσια και αυτοί οι περισσότεροι δεν μένουν εκεί, μένουν να αποχαίρονται να παντρευτούν εκεί. Γι' αυτό λέμε ότι η πατρίδα μας λιγοστεύει. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, να δοξάσω το Θεό το ότι σήμερα βρίσκομαι ανάμεσά σας και τελέσαμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εγώ παρακολουθώ και γιατί έχει ένα μετάδοση εδώ μέσω διαδικτύου. Παρακολουθώ και τα μηνύματα του αδερφού μου, παρακολουθώ και τι σας λέει. Και από τι να σας πω. Σας έχει πει τόσο πολλά που ό,τι να προσθέσω εγώ είναι λίγο, με μια φορά που ήρθα. Γιορτάσαμε την προηγούμενη Κυριακή την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Και σήμερα, πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, είναι η γιορτή των Αγίων Πάντων. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν να γιορτάζουμε την πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή τους Άγιους Πάντες? Όρισαν να γιορτάζονται σήμερα οι Άγιοι Πάντες για να δείξουν ότι η αγιότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και του προσωπικού αγώνος που πρέπει να κάνουμε οι άνθρωποι, ο καθένας από εμάς. Οι Άγιοι Πάντες δια της πίστεως, λέει, με πίστη. Και το Ευαγγέλιο που ακούσαμε πριν από λίγο, τι λέει? Ότι η πρώτη αγάπη που πρέπει να έχουμε οι άνθρωποι μέσα μας είναι η αγάπη προς τον Θεό. Η αγάπη προς τον Θεό. Ούτε και η αγάπη προς τον πατέρα μας, προς τη μητέρα μας, προς τα αδέρφια μας, προς τον σύντροφό μας, προς άλλους ανθρώπους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη προς τον Θεό. Γιατί πρέπει να είναι μεγαλύτερη? Γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας. Εκείνος μας έπλασε, Εκείνος μας συντηρεί, Εκείνος μας καθοδηγεί και Εκείνος μας έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, στην αγκαλιά. Την αγκαλιά. Πολλές φορές όταν συμβαίνει ένα κακό στο σπίτι μας ή στον εαυτό μας ή οπουδήποτε, λέμε, δεν θα μπορούσε ο Θεός να αποτρέψει αυτή τη συμφορά και αυτό το κακό? Να ξέρετε ότι αυτό το κακό το επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας, για το καλό της ψυχής μας, γιατί κάπου βλέπει ότι εξεστρατίζουμε και ο Θεός, σαν ο καλύτερος παιδαγωγός που είναι, μας δίνει αυτό το παιδαγωγικό μέτρο για να μας συνεφέρει. Σήμερα που ήρθα εδώ να ευχηθώ και το χωριό σας να έχει όσο είναι δυνατόν πλούσια την ευλογία και τη χάρη του Θεού, αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας. Και να φύγει και αυτή η πανδημία, μπορεί να φέρουν άλλη πανδημία, δεν ξέρουμε, αλλά όταν είμαστε στα χέρια του Θεού και η αρρώστια να μας βρει και οτιδήποτε να μας βρει, να έχουμε το μυαλό μας, πως είπε ο Απόστολος, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήνη ίσουν. Εμείς να τρέχουμε, να γονατίσουμε μπροστά στο εικόνισμα που όλοι πρέπει να έχουμε και να ανάβουμε το κανδύλι συνέχεια στο σπίτι μας και τότε ο Θεός ό,τι θα επιτρέψει να είναι για το καλό μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και κάναμε τη λειτουργία σήμερα
Και εύχομαι σύντομα να έρθω και στο δεύτερο γιο. Αν θα τον κάνει αυτό το γάμο, πρώτα Θεός θα έρθουν πάλι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύρια Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είμαστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ τον αδελφό μου που τον αγαπώ πολύ. Είναι και όλος του κόσμου και οι νύχτες μου. Είμαστε πολύ στοική άδειψιά μας. Μισούλα μου. Τώρα όσοι είναι για να με δουν, θα περιμένω και 5 λεπτά να πιω καφέ με τον αδελφό μου και μετά να σας δω. Εδώ θα με βρεθεί.